Βενιζέλη. Έκανε το σούτ, το Κοδίνα. Προσπαθεί να ευνηδιάσει τον Κοδίνα. Εκτελεί ο Πινσέλη, αποκρούει ο Κοδίνα. Απομακρύνεται από τον Γκρίκετς. Εδώ έχει δώσει πέναλτι ο Λούκας Σωτηρίου. Και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει πολλή συζήτηση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ναι, μεν χτυπά, αλλά δεν πληρούνται τα κριτήρια για να δοθεί πέναλτι σε αυτή τη φάση. Ο Πινσέλη απέναντι από τον Κοδίνα εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 ο Εθνικός μετουσιώνει την υπεροχή του με γκολ. Σημειώνει το 5ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ξανά η εκτέλεση. Έγινε η σέντρα. Ο Μάτσι από κοντά ισοφαρίζει η Πάφος με τον πρώτο της σκόρερ, τον Νασίρ Μάτσι, να σημειώνει το 7ο του γκολ στο πρωτάθλημα. Τον πλαισιώνει ο Άλμπα, ο Γκόμες μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ, αποκρούει ο Μπογκαντίνοφ. Ντεβρίς. Παλιά απέναντι έγινε το σούτ, απέκρουσε ο Κοδίνα, το σούτ από τον Πινσέλη. Με τον Κότο Παγέστορα να μπαίνει στην περιοχή, να κάνει το σούτ, αποκρούει ο Κοδίνα. Ο Κοζοκνεάν αφήνει στον Κότο Παγές. Εκτελεί ο Κοδίνα και ο Ιωάννου έκανε την σέντρα απέναντι. Κατεβάζει ο Κόγε. Ο Νταμάχου θα κάνει το σούτ. Η μπάλα περάσει έξω.